Του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων. Κύριε Πέτρου, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να καλλιεργήσουμε ασφάλεια ανάμεσα στους πολίτες, θέλουμε να δούμε πώς αυτό το περιστατικό επηρεάζει την ασφάλεια πτήσεων. Ναι, δικαιολογημένα υπάρχει όλος αυτός ο θόρυβος και η ανησυχία για αυτό το συμβάν, μάλιστα δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο περιστατικό στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια περιοχή αναταράξεων, συγκρούσεων, βομβαρδισμών, πυράβλων, μαχητικών αεροσκαφών. Είναι η πρώτη φορά που επηρεαστήκαμε τόσο άμεσα από αυτή την γύρω κατάσταση. Όμως εμείς το βλέπουμε από μια άλλη σκοπιά, από την σκοπιά της ασφάλειας πτήσεων, και η θέση μας είναι ότι όντως, εάν ένα αντικείμενο, όπως ένα στρατιωτικό πύραυλος, για οποιοδήποτε λόγο, είτε ήρθε κατά λάθος, είτε για οποιοδήποτε λόγο, μπαίνει μέσα στο FIR Λευκωσία, στο δικό μας FIR, όπου διακινούνται περίπου 1.500 πτήσεις ημερησίως, οπωσδήποτε αυτό το αντικείμενο παρουσιάζει, είναι ένας κίνδυνος στην ασφάλεια πτήσεων. Ναι, είναι απομακρυσμένο να συμβεί αυτό το πράγμα, όμως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν όπου κατά λάθος στρατιωτικοί πύραυλοι χτύπησαν πολιτικά αεροσκάφη. Να αναφέρουμε το 1980 στην Σικελία, όπου υπήρχαν οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ και κατέπεσαν πολιτικό αεροσκάφος από πύραυλο. Το 2014 οι αερογραμμές της Μαλαισίας που έπεσαν, καταρρίφθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία, και εκεί ακόμη δεν είναι βέβαιο αν είναι σκόπιμα που καταρρίφθηκε ή κατά λάθος καταρρίφθηκε από πύραυλο. Επομένως υπάρχουν οι κίνδυνοι, έστω και αν είναι απομακρυσμένοι. Απλά να αναφέρω ότι για κάθε η πιθανότητα να γίνει ένα αεροπορικό δυστύχημα παγκόσμια είναι 1 στα 11 εκατομμύρια. Και όμως υπάρχουν εκατοντάδες κανονισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, πολύπλοκες διαδικασίες, επιμορφώσεις και όλα αυτά, για να αποφύγουμε αυτό το 1 στα 11 εκατομμύρια. Επομένως και αυτό το συμβάν είναι κάτι που μας ανησυχεί και οπωσδήποτε παρουσιάζει κάποιους κινδύνους, και δεν είναι τυχαίο που αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν να μπαίνουν στο FIA της Συρίας, της Ιεμένης, της Λιβύης, εκεί που υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες, φοβούμενοι κάτι παρόμοιο που συνέβηκε, ένας πύραυλος ο οποίος δεν είχε στόχο το αεροσκάφος τους, αλλά κατά λάθος χτύπησε ένα αεροσκάφος, αποφεύγουν αυτά τα FIA, που είναι μία ακόμη απόδειξη ότι αυτά τα πράγματα, σε όσους εμπλέκονται στην ασφάλεια πτήσεων, είναι επικίνδυνα. Κύριε Πέτρου, τόσα χρόνια που κρατάει ο πόλεμος στη Συρία, είχαμε περιστατικά που να επηρεάσουν την ασφάλεια πτήσεων, ή είναι αυτό το μεμονωμένο αλλά και συνάμα το πιο ακραίο που έγινε το προχθεσινό? Αν μιλούμε για την περιοχή μας, αντιλαμβάνομαι είναι το πρώτο που συνέβηκε, αλλά αν μιλούμε παγκόσμια, όπως σας ανέφερα. Όχι, για την περιοχή μας, για την περιοχή μας, κύριε Πέτρου. Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Για την περιοχή μας, ρωτάω. Την περιοχή μας, όχι. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι το πρώτο που συμβαίνει. Αυτό όμως δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα, επειδή είναι η πρώτη φορά που έγινε, να μας εφησυχάζει ή να μην μας ανησυχεί. Όπως έγινε το πρώτο, μπορεί να γίνει και το δεύτερο και το τρίτο. Το γεγονός ότι έγινε εκείνη την ώρα, που ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μπορεί να θεωρηθεί πιο ακίνδυνο για το θέμα της ασφάλειας πτήσεων, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν έχουμε τόσες πολλές πτήσεις? Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τόσες πολλές πτήσεις. Να αναφέρω όμως ότι οι πτήσεις μέσα στο FIR μας, που περίπου είναι 400.000 κάθε χρόνο, το 70% ίσως και περισσότερα είναι υπερπτήσεις που έρχονται από την Ασία, από την Ανατολή, και περνούν μέσα από το FIR μας. Και το ότι ήταν πρωί, μια ώρα, δύο ώρα, τι ώρα ήταν που έγινε το συμβάν, αυτό δεν σημαίνει και πάλι τίποτε. Υπήρξε κίνδυνος προχθές, κύριε Πέτρου? Δεν γνωρίζω ποιες πτήσεις υπήρχαν εκείνη την ώρα. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας θα είναι σε καλύτερη θέση να πει πόσες πτήσεις υπήρχαν εκείνη την ώρα στο δικό μας FIR. Και πρέπει κανείς φυσικά να κοιτάξει και το ύψος. Συνήθως οι υπερπτήσεις είναι στις 35.000 πόδια.
Δεν ξέρουμε σε ποιο ύψος ήταν αυτός ο πύραυλος, αλλά μπορεί να ήταν και σε διαδικασία προσγείωσης ή αποχείωσης, ή μπορεί να υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση σε μια πτήση που θα αναγκαστεί να κατεβεί χαμηλά, που μπαίνει και στην τροχιά δυνητικά ενός αντικειμένου όπως αυτός ο πύραυλος. Μάλιστα. Αλλά να είστε καλά, κύριε Πετρού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.